Και πυροσβεστικής. Και πυροσβεστικής. Και λοιπά. Και λοιπά. Ευχαριστώ, λοιπόν, καλημέρα. Έχω όμως εδώ τον άνθρωπο ο οποίος εποπτεύει τα συστήματα δημοσιογραφικά. Ελάτε. Λοιπόν, έχουμε θέματα με την ΑΣΟΕ, με το Πολυτεχνείο. Έρχεται 17 Νοέμβρη. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Ιρό. Προέκυψε, λοιπόν. Και απαντήσεις στην κυρία Γεροβασίλη. Απλώς θα πούμε ένα πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί η αστυνομία μες την ημέρα θα πρέπει να δει πώς θα το αντιμετωπίσει. Που προέκυψε σήμερα στο Πολυτεχνείο, που σε δύο ημέρες είναι η επέτειος. Προχθές, λοιπόν, που εκενώθηκε η κατάληψη στην Πουμπουλίνα, εκεί ήταν κυρίως αλλοδαποί. Δεν ήθελαν να πάνε σε δομές, αρνήθηκαν να κατέβουν από το λεωφορείο και επέστρεψαν λοιπόν μόνοι τους και μπήκαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Είναι 126 άτομα. Μέσα στο Πολυτεχνείο. Μέσα στο Πολυτεχνείο. Που έχουν άσυλο και γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο από πλευρά αστυνομίας. Ναι, η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτοί έχουν άσυλο. Είναι λοιπόν και μέσα στο Πολυτεχνείο 126 άτομα. Και χθες το βράδυ, μάλιστα, μέσω της ιστοσελίδας των αναρχικών, έκαναν μία έκκληση και ζητούν από τον κόσμο να πάει εκεί τρόφιμα, να πάει κουβέρτες, να πάει ρούχα, γιατί βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Η αστυνομία έχει την εικόνα ότι είναι μέσα και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βγουν προφανώς, γιατί σε δύο ημέρες λοιπόν έχουμε το Πολυτεχνείο. Και αυτό λοιπόν τώρα είναι ένα ερωτηματικό: τι θα γίνει σήμερα, θα κάνει κάποια επιχείρηση η αστυνομία για να τους βγάλει από εκεί? Για να ρωτήσω την κυρία Γεροβασίλη τώρα, αν υποθέσουμε ότι εσείς είσαστε ακόμα στο Υπουργείο. Πώς θα τους βγάζατε? Κοιτάξτε, δεν έχω δει το περιστατικό, τώρα το ακούω. Υπάρχουν τρόποι, ξέρετε. Και βεβαίως η δύναμη της πειθούς είναι αυτή η οποία ως μέθοδος πρώτη χρησιμοποιείται και είναι επιλογή και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ας υποθέσουμε ότι δεν πείθονται με τον λόγο. Και σας λένε, κυρία Υπουργέ, φεύγουμε, θα μείνουμε. Υπάρχει ένα δεδομένο, δεν το γνωρίζω, ναι. Θα μου επιτρέψετε. Ναι. Διότι για να πει κάποιος τι θα κάνει, απαιτείται να ξέρει και μερικές λεπτομέρειες. Ναι, οι, καλά, οποίες, οι οποίες είναι καθοριστικές συνήθως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι, έχετε δηλαδή, είναι άλλο να πέρασαν αυθόρμητα κάποιοι άνθρωποι μέσα που είναι δύο μάνες με δύο παιδιά. Είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα να συνοδεύονται από άλλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι παράμετροι. Λοιπόν, τις οποίες θα πρέπει κάποιος να τις ξέρει για να μπορεί να απαντήσει γι' αυτό. Σωστά. Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική αστυνομία έχει τον τρόπο και έχει πολλούς τρόπους. Και ξέρετε αυτό που επιχειρείται αυτές τις μέρες στη συζήτηση. Εγώ το βλέπω και από μια άλλη πλευρά, επειδή ήμουν στην πολιτική ηγεσία αρκετούς μήνες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολλά από αυτά που λέγονται και πολλά από αυτά που συστήνονται στο δημόσιο χώρο προσβάλλουν, ξέρετε, την ελληνική αστυνομία. Τι εννοείς? Η ελληνική αστυνομία, ας πούμε... Πάστε μας ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύετε ότι προσβάλλει την ελληνική αστυνομία. Η δηλώση του κ. Βορύδη. Τι είπε ο κ. Βορύδης? Η δηλώση του κ. Βορύδη για το ότι η βία, ας πούμε, τη δήλωση που έκανε χθες, περί βίας, δεν θέλω την να παράξω ακριβώς, προσβάλλει την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία έχει κανόνες με τους οποίους εργάζεται. Η ελληνική αστυνομία έχει πάρα πολλούς... Τους οποίους όμως πρέπει να σέβονται όλες τις πλευρές. Βεβαίως. Έχει, έχει κανόνες. Γιατί, και μάλιστα αυστηρά καθορισμένη, γιατί, ειδικά για τη χρήση βίας. Εδώ σας έχω ένα παράδειγμα. Ως μέτρο, όχι της κανονικότητας, αλλά ως μέτρο αναγκαίο σε κάποιες ακραίες συνθήκες. Ένα λεπτό τώρα. Αυτούς τους κανόνες θέλει η ελληνική αστυνομία να τους στηρεί. Ωραία, σύμφωνοι. Υπερασπίζεται τον εαυτό της και θέλει, διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία, έχει ρόλο η ελληνική αστυνομία την προάσπιση της δημοκρατίας. Εννοείται. Επειδή η ελληνική αστυνομία το ξέρει λοιπόν αυτό, θέλει να προφυλάξει, ξέρει ότι είναι καθήκον της και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Ένα λεπτό. Υπάρχουν αυτό και οι άλλοι. Είναι θεωρητικό, αλλά θα σας πω γιατί. Δεν είναι θεωρητικό. Δεν είναι θεωρητικό. Θα σας πω γιατί. Είναι πραγματικό. Ακούστε λοιπόν το γεγονός και θέλω το σχόλιο σας. Το Πανεπιστήμιο, η ΑΣΟΕ, αποφασίζει να κλείσει τη σχολή. Ωραία. Δικός τους λογαριασμός, αυτοδίκητο είναι, θα κλείσω τη σχολή, έρχονται και 17 Νοέμβρη, θέλω να μου το κάψεις. Τελεία. Ωραία. Βάζω μια λουκέτο και πάνε οι άλλοι με ένα λισοπρίωνο, τα νάλια, ξέρω εγώ τι στο διάλογο ήταν, και κόβουν το... Ένα λεπτό. Και κόβουν το λουκέτο. Η αστυνομία, για την οποία είπατε αυτά που είπατε νωρίτερα, οφείλει να τηρήσει τον νόμο, κατά τα δεδομένα όπως μας τα παρουσιάζετε εσείς. Γιατί εκεί υπάρχει μια... Ένας θεσμικός παράγοντας που λέγεται Πρίτανης και Πρετανικό Συμβούλιο αποφασίζω να τον κλείσω, του βάζω λουκέτο. Άρα η αστυνομία πρέπει να κάνει αυτό που λέει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Δεν αφήνω να μπεις αφού το κλείνει ο καταστηματάρχης. Παίρνει εντολές το τι θα κάνει. Ένα λεπτό. Ανεξάρτητα από αυτό, η αστυνομία συνεπώς πρέπει να τηρήσει τον νόμο.
Ωραία, θα μιλήσουμε για τις εντολές. Όχι, ένα λεπτό. Το πάτε αλλού. Η αστυνομία. Το πάτε αλλού. Προηγουμένως μου λέγατε η αστυνομία από μόνη της τηρεί την τάξη. Τώρα μου λέτε πρένει εντολές. Η αστυνομία ως φορέας, ως όργανο, έχει κανονισμούς λειτουργίας. Δεν δουλεύει χωρίς κανόνες. Και βεβαίως όταν παραβιάζονται κανόνες και από τους ίδιους τους αστυνομικούς, η ηγεσία της. Τώρα αυτό είναι μια ζήτηση που δεν έχει τέλος. Όχι, τέλος. Αυτή η συζήτηση όμως είναι η πραγματική. Όχι, και ξέρετε, οι Έλληνες αστυνομικοί έχουν και θερμοέμους. Έχει και θερμοέμους. Καλά, εννοείται. Έτσι. Πρέπει να τηρήσει τον νόμο τον στην ΑΣΟΕ και να μην τους αφήσει να μπουν που κόβουν το λουκέτο που έχει βάλει η Βρετανική Αρχή. Κοιτάξτε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Όλα κρίνονται. Και οι αποφάσεις κρίνονται και της Βρετανικής Αρχής και ποια μέρα επέλεξε να το κάνει αυτό και γιατί. Και των φοιτητών, ξέρετε, τα πανεπιστήμια δεν ανήκουν στην Βρετανία. Εντάξει. Τα πανεπιστήμια δεν ανήκουν στην Βρετανία μόνο. Κάποιος τα διοικεί όμως. Τα διοικεί η Βρετανία. Εντάξει, μην τα διαλύσουμε. Αλλά είναι χώρος των φοιτητών. Και το φοιτητικό κίνημα, λοιπόν, λέω εγώ. Των φοιτητών που πάνε να σπουδάσουν. Από αυτούς ήταν αυτοί που πήγαν. Όχι, εκεί. Εχθές φιλοξενήσαμε εμείς εδώ δύο-τρεις που ήταν από το Μετσόβιο. Δεν ήταν από εκεί. Οι φοιτητές είναι φοιτητές. Και έχουν φοιτητικό κίνημα. Εντάξει. Δεν είναι φοιτητικό κίνημα στην ιατρική, στην νομική, στο μαθηματικό. Έχουν κοινά ζητήματα η ελληνική νεολαία. Και θα πρέπει την ελληνική νεολαία η δημοκρατία. Άρα δικαιολογείτε εσείς την πράξη των παιδιών που πήγαν. Η δημοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίζει την νεολαία γνωρίζοντας τις ανάγκες της, γνωρίζοντας το φοιτητικό κίνημα και σεβόμενο το φοιτητικό κίνημα. Και εκεί βρίσκονται οι εξισώσεις της δημοκρατίας. Ναι. Θέλει λίγο κόπο. Δεν γίνεται επειδή θα δώσεις εντολή. Δηλαδή, θέλει κόπο από πλευράς των κυβερνώντων. Ναι, τι, από πλευράς της ηγεσίας. Ναι, δηλαδή κόπο. Τι κόπο να κάνουμε. Η δημοκρατία, λέει... ξέρετε, κύριε Χατζή, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος. Δεν είναι η δημοκρατία απλό. Δεν θέλω να μου κάνετε μάθημα δημοκρατία σε μένα ειδικό. Δεν το λέω σε εσά. Δημόσιο συζήτηση κάνουμε. Θέλω να πω το εξή όμω. Εσείς. Κατά συνέπεια, με βάση αυτά που μου είπατε και το πολιτικό πλαίσιο που βάλατε σε αυτή τη συζήτηση. Και βάζω και το πλαίσιο. Ένα λεπτό, λέτε ότι κακώς εδόθηκε εντολή να εμποδίσουν τους φοιτητές να μπουν μέσα. Και καλώς κάνανε που κόψανε την αλυσίδα. Αυτό λέτε. Το σχολιάζω. Το σχολιάζω, αυτό σχολιάζω τις αποφάσεις όλων. Αυτό βελέτε και όμως. Με άλλες συμφωνώ, με άλλες διαφωνώ και το εκφράζω. Για το συγκεκριμένο, λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ εκτιμώ ότι ήταν μια λάθος επιλογή, βεβαίως. Εντάξει, τέλεια. Αυτό ήθελα όμως, να μας πείτε. Αυτό το λέω, δεν είναι βεβαίως, ευθέως. Γι' αυτό και εγώ. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρετε ότι σε κάθε παραβατικότητα επίσης τηρούνται οι αρχές της αναλογίας. Δηλαδή, κάποιο μέτρο που θα εφαρμόσει η ελληνική αστυνομία είναι τόσο σωστό, αν είναι και ανάλογο με αυτό που θέλει να αντιμετωπίσει. Εμείς δώσαμε εδώ εχθές, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, εμείς εχθές δώσαμε το λόγο εδώ και στην άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι τα παιδιά δηλαδή που πήγανε. Είχε έρθει εδώ ο Γιώργος, νομίζω, έτσι. Ο Γιώργος εδώ και ο Γιάννης. Και ο Γιάννης, τα παιδιά ανήκουν στο ΕΑΚ, το είπανε από μόνοι τους. Είναι μια φοιτητική οργάνωση αριστερής απόκλησης, εξοκοινοβουλευτική φυσικά. Και έχει μια σημασία, θετική για μένα. Και είπανε τα θέματά τους. Είπανε τις απόψεις τους, τις διατυπώσανε. Εγώ όμως ρωτάω το κράτος. Και εσείς, για το κράτος, κυρία Γεροβασίλη, είστε το κράτος εσείς. Για το κράτος εσείς είστε το κράτος. Δεν είμαι εγώ, ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Γιώργος πάνω εδώ. Ούτε η Ρο, ούτε η Λίδα. Εσείς είστε αυτή το κράτος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση. Εσείς είστε. Και εξακολουθείτε να είστε το κράτος όμως, γιατί είστε στη Βουλή και κυβερνάτε. Δεν αποποιούμε του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αντίθετο. Εσείς λοιπόν λέτε στην κυβέρνηση ότι κακώς πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό λέτε. Στην κυβέρνηση. Στο Υπουργείο. Κυβέρνηση για τις Βρετανικές Αρχές συζητούσαμε που έκλεισαν έτσι. Είναι λάθος η απόφαση αυτή. Από εκεί και πέρα, το ίδιο από ό,τι είδαμε. Ναι. Και το Υπουργείο το διαχειρίστηκε με έναν τρόπο στη συνέχεια, ούτως ώστε η ένταση αυτή να σταματήσει και σταμάτησε. Σταμάτησε. Για να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, σταμάτησε. Και, και να είμαστε αντικειμενικοί. Δίκαιοι. Λοιπόν, και δίκαιοι. Λοιπόν, εδώ αυτό το οποίο επιχειρείται να κάνουν κάποιοι στο δημόσιο λόγο είναι να ταυτίσουν τους μπαχαλάκηδες με τους φοιτητές. Δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο πράγματα. Είναι πράγματα. Έτσι, δηλαδή, τα ακούμε αυτές τις μέρες αυτά. Κακώς. Άκουσα την κυρία Υφυπουργό, κυρία Μιχαηλίδου, μία εκπομπή χθες, τι είπε, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, ότι στην ΑΣΟΕ υπήρχε πρόσβαση σε όπλα που έχει πρόσβαση ο Συριακός στρατός. Με συγχωρείτε. Τι το είπε αυτό. Η κυρία Μιχαηλίδου, χθες. Κάτι όνειρο. Σε ραδιόφωνο. Λοιπόν,
αντιλαμβάνεστε ότι όταν εξτομίζεται μια τέτοια διατύπωση και από μια κυρία η οποία είναι υπουργός της κυβέρνησης. Αυτή βλέπει όνειρα, έχει πει κι άλλα. Και έρχεται είναι... ο κύριος Βορύδης, μιλάει για τη βία, ότι είναι υποχρεωτικό και αναγκαστικό. Και έτσι είναι μια κανονικότητα αυτό το πράγμα. Όχι, άλλο είπε τώρα. Δεν ήθελε αυτό να είπε. Πει, εντάξει, ότι είναι μέρος της κανονικότητας. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσω, αλλά εννοούσε άλλο πράγμα. Εντάξει. Έχει μια σημασία όμως, διότι επ' αυτού στείνεται κλίμα. Στείνεται κλίμα το οποίο δεν ευνοεί ούτε τις επόμενες μέρες που έρχονται, ούτε τη δημοκρατία. Να ολοκληρώσουμε μια ερώτηση δική σου, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία Γεωργασίνη, μια και την έχουμε εδώ, και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το θέμα. Να μας πει και τα μέτρα, η ΕΕ που λαμβάνονται. Μια ερώτηση να κάνω. Εάν, επειδή έγινε προχθές η εκένωση, εν πάση περιπτώσει, τη ΑΣΟΕ και είδατε κάτω στο υπόγειο ότι είχε βρεθεί. Η αστυνομία λέει ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καιρό. Εάν, όταν ήσασταν εσείς υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξέρατε, σας είχαν πει επικεφαλής αστυνομίας ότι εκεί μέσα υπάρχουν αυτά. Αν το είχαν βρει, αν το είχαν βρει. Ακριβώς, εάν το ξέρατε. Και δεύτερον, επειδή είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι όλα αυτά που γίνονται είναι επικοινωνιακά μόνο στα πανεπιστήμια, στα εξάρχεια. Θεωρείτε ότι δεν είναι ουσίας. Ξεκινάω από το δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν αναγνωρίζουμε πάντα ότι υπάρχουν κάπου παραβατικές συμπεριφορές. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνουμε, να το γενικεύουμε και να λέμε συλλήφθην για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι υπήρχαν κάποια θέματα στην ΑΣΟΕ, ήταν γνωστά. Και ξέρετε, δεν ενημερώνει η αστυνομία ότι υπάρχουν, ενημερώνουν οι Βρετανικές αρχές. Για να μην το. Αυτό είναι αρμόδιο. Και οι Βρετανικές αρχές, όταν βλέπουν ότι συντελείται κάποιο πλημέλημα, κακούργημα, οτιδήποτε, ενημερώνουν και τότε η ελληνική αστυνομία παίρνει τα μέτρα. Εδώ θέλω να σας πω, το οποίο, γιατί οι Βρετανικές αρχές μένουν στο απειρόβλητο γενικώς. Με πάντα. Έτσι, αλλά δεν είναι και το πιο σωστό. Με την έννοια ότι οι Βρετανικές αρχές κάποια στιγμή κρίνουν ότι για λόγους ισορροπίας τους δικού τους χώρους, των ιδρυμάτων, και επειδή πρέπει να είναι ανεκτική ως ένα σημείο, ίσως αυτό καμιά φορά το σημείο να παραβιάζεται ή να μην είναι το σωστό σημείο, και καλώς κατά την άποψή μου, προσπαθούν να διατηρήσουν μια κοινωνική ειρήνη, ας πούμε, στον χώρο των πανεπιστημίων, κατά το δυνατόν και με τη μεγαλοθυμία που θα πρέπει να έχουν οι μεγαλύτεροι και οι έχοντες της αρμοδιότητας διαχείρισης. Εάν είχε καταγγείλει, θα σας θυμίσω την περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ήρθε ενημέρωση επίσημη στην αστυνομία ότι εδώ συντελούνται πράξεις επί των ημερών μου και η ελληνική αστυνομία μπήκε στο ΑΠΘΙΤΑ και έγινε αντίστοιχη επιχείρηση. Έτσι. Ναι. Αυτές είναι οι αλήθειες. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο δεν σας είχε ενημερώσει. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο μας είχαμε συζητήσει αρκετές φορές, δεν μπορώ να πω. Είναι άλλοι λόγοι που δεν θέλω να αναφερθώ αυτή τη στιγμή, που δεν έγινε επιχείρηση, δεν έγιναν επιχειρήσεις στην ΑΣΟΕ. Αλλά σας θυμίζω, και μπορείτε να το δείτε εσείς στα ρεπορτάζ σας, ότι ολοκληρώνω. Τρέχει το ρεπορτάζ, μισό λεπτό. Υπήρχε, συνελήφθη λέει ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω σωστά? Ναι, γιατί μου το λένε τώρα στον αέρα αυτό. Όχι, δεν συνελήφθη. Ναι, ένα λεπτό. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Συνελήφθη γιατί κολούσε αφήσει σε τρόλεϊ με κάποιο περιεχόμενο. Δεν ξέρω το περιεχόμενο εγώ όμως. Έχουμε πληροφορίες ή δεν έχουμε? Τέλος πάντων, ξέρετε το θέμα εσείς. Δεν συνελήφθη, έγινε προσαγωγή και φέθηκε ελεύθερος ένα μέλος της σπουδάζουσας. Ναι, μάλιστα. Και τι αφήσεις ήταν αυτές, τι περιεχόμενο είχαν? Για τις επόμενες μέρες, δεν τις είδα τις αφήσεις εγώ. Φαντάζομαι ότι ήταν αφισοκόλληση, έχει βγει από το πρωί, έχουν βγει φοιτητές και κάνουν αφισοκόλληση για τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Έγινε προσαγωγή και φέθηκε ελεύθερος. Μάλιστα. Πάμε τώρα στη Βουλή. Έλα. Σωτήρης Γιατζόγλου, βρίσκεται εκεί. Έχουμε την προαναγγελία και